Καλημέρα, κύριε Ρέτζιο. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πώς τα βλέπετε αυτά τώρα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω σε λίγο καιρό θα είναι υποχρεωτικό για κάποιον ο οποίος έρχεται σε επαφή με ασθενείς, γιατρός ή νοσηλευτής, να εμβολιαστεί. Ναι, καταρχήν να σας πω το εξής. Η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών από την πρώτη στιγμή ήταν υπέρ των εμβολιασμών. Και μάλιστα πήρε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση να ενθαρρυνθούν οι συνάδελφοι. Mm-hmm. Τώρα, επειδή χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος... Υπήρξε ανταπόκριση σε αυτό που μας λέτε τώρα. Βεβαίως, είναι υψηλό το ποσοστό των συναδέλφων που έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό συναδέλφων που δεν έχει εμβολιαστεί γιατί έχει νοσήσει και κάποιο πολύ ελάχιστοι που έχουν αντένδειξη. Εδώ όμως υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, επειδή χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πόρισμα της Επιτροπής Βιοειθικής. Mm-hmm. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την υποχρεωτικότητα. Το πόρισμα όμως της Επιτροπής έκανε αναφορά για κλιμακούμενες ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης. Πρώτον, έλεγε το πόρισμα της Βιοειθικής για στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης που θα βασίζονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα εμπλουτίζονται συνεχώς και θα είναι προσαρμοσμένα στην εκάστοτε ομάδα εργαζομένων. Κυρία Ρέτζιο, να το δούμε ένα. Καλά κάνετε και τα θέτετε. Να δούμε ένα-ένα. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές χρειάζονται μια επικοινωνιακή καμπάνια από το κράτος, η οποία θα τους εξηγεί επιστημονικά γιατί πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Βεβαίως. Οι γιατροί. Ακούστε, δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει η Επιτροπή Βιοειθικής. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω τι λέει, αλλά εσείς, δηλαδή, συγγνώμη, οι γιατροί θέλουν κάποιον επιστήμονα να τους εξηγήσει γιατί να εμβολιαστούν. Επιτρέψτε μου να σας πω. Οι γιατροί δεν είναι πανίατροι. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι ψυχίατρος, αν και είμαι από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν και όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Υπάρχουν φόβοι, υπάρχουν δισταγμοί, υπάρχουν ερωτηματικά, τα επιστημονικά δεδομένα αλλάζουν, εμπλουτίζονται συνεχώς. Η αναγκαιότητα, λοιπόν, ακόμα και στο υγειονομικό προσωπικό, δεν αναιρείται και πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του και γενικότερες αντιλήψεις να κατανοούνται οι φόβοι και οι δισταγμοί και όχι να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό που ερχόμαστε αντιμέτωποι όλο το προηγούμενο διάστημα, διχαστικές λογικές, γιατί δεν βοηθάνε. Και αυτό σας λέω το επισημαίνει και η ίδια η Επιτροπή Βιοειθικής. Δεύτερο ζήτημα. Τα μέτρα ενθάρρυνσης, λέει η Επιτροπή Βιοειθικής. Διευκόλυνσης δηλαδή, ώστε να επιταχυνθούν οι εμβολιαστικοί ρυθμοί. Δείτε τώρα τι έγινε. Δεν αφορά βέβαια αυτό το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αν και είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις με συναδέλφους που πρωτοδιορίζονταν ειδικευόμενοι και δεν τους δίνονταν προτεραιότητα και έπρεπε να μπουν στην πλατφόρμα και να περιμένουν κτλ. Τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλικίες 18 και 29, στην αρχή τους λέγανε ότι πρέπει να αλλάξουν νομό και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα εμβόλια. Και λέει λοιπόν η Επιτροπή Βιοειθικής ότι η υποχρεωτικότητα είναι έσχατη λύση και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν δύο παράγοντες υπόψη. Το ένα, ότι δεν μπορεί, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και θέλω να βάλω μία άλλη πλευρά που την αντιμετωπίσαμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας οι νοσηλευτές και οι γιατροί, επισημαίνει τον εξής κίνδυνο. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας. Και τυχόν υποχρεωτικότητα θα προσκρούσει πάνω σε αυτό. Ότι πρέπει να εξετάσει κανείς τις συνέπειες στην ίδια τη λειτουργία των δομών, των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Το βάλατε κι εσείς. Εδώ, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, οι ημέρες της καραντίνας για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς ήταν λιγότερες από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Είχαν νοσήσει, είχαν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, γιατί δεν υπήρχαν οι εφεδρίες σε προσωπικό. Να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, κυρία Ρέτζιο. Όλα αυτά που λέτε, ελάχιστο το ποσοστό. Όλα αυτά που λέτε, θα το πω λίγο όπως το σκέφτομαι, μην παρεξηγηθεί. Μου φαίνονται περίπου σαν δικαιολογίες για να νιώσουν καλά αυτοί οι συναδελφοί σας οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Θυμάστε πολύ καλά τις εικόνες πριν από ένα χρόνο όπου βγαίναμε όλοι στα μπαλκόνια μας και χειροκροτάγαμε
τους συναδέλφους σας που δίναν τη μάχη του. Τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Θυμάστε μετά τις άλλες εικόνες των συναδέλφων σας έξω από τις μονάδες συντατικής θεραπείας να κάνουν μια γραμμή και να χειροκροτούν συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν δώσει τη μάχη και είχαν καταφέρει να βγουν ζωντανοί από αυτή τη μάχη. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το άλλο μήνυμα ή το πιο ξεκάθαρο μήνυμα ή αν οι γιατροί, οι συνάδελφοί σας χρειάζονται κάποιοι από αυτούς influencers για να τους πείσουν. Μου φαίνεται λίγο πιο πραγματικό αυτό όλο. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού βγάλετε. Είναι προφανές ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε, γιατί μας λέτε τόση ώρα επιχειρήματα τα οποία εγώ θα επιμείνω. Είναι επιχειρήματα τα οποία είναι απλά για να δικαιολογήσουν αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Εάν δεν το θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, γιατί προσπαθείτε να τους δικαιολογήσετε κιόλας. Ακούστε με λοιπόν. Από πού προκύπτει. Εμείς σας είπα από την πρώτη στιγμή ότι όχι μόνο ήμασταν από τους πρώτους, πρωτοστατήσαμε αν θέλετε. Και με εκστρατείες ενημέρωσης ολόκληρη ημερίδα οργανώσαμε, ενώ θα έπρεπε να είναι ευθύνη του κράτους και της πολιτείας. Όχι μόνο λέμε ότι είναι καθήκον του κάθε συναδέλφου, του υγειονομικού, να εμβολιαστεί για να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά ακριβώς για να συμβάλλει να διαμορφωθεί το τείχος ανοσίας. Και από πουθενά δεν προκύπτει ότι εμείς συμφωνούμε με αυτούς τους ελάχιστους συναδέλφους και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί γίνεται τόση συζήτηση από τη στιγμή που σε λίγο θα πρέπει εμείς που εμβολιαστήκαμε από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να εμβολιαστούμε κατά πάσα πιθανότητα ξανά και είναι αμφίβολο αν γι' αυτό το 90-95% που θα πρέπει να κάνουμε την επαναληπτική δόση το Σεπτέμβριο έχουν εξασφαλιστεί οι δόσεις, οι αναγκαίες των εμβολίων. Μάλιστα. Και είναι ειλικρινές το χειροκρότημα από εσάς, είναι ειλικρινές το χειροκρότημα από τους ασθενείς μας και την εισπράττουμε καθημερινά την ευγνωμοσύνη, αλλά όχι από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία από τη μία μας χειροκροτούσε υποκριτικά στα μπαλκόνια και από την άλλη δεν έχει πάρει κανένα μέτρο απολύτως για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και οι συνάδελφοι, οι υγειονομικοί, είμαστε κουρασμένοι, είναι αποδεκατισμένο το προσωπικό και αγανακτισμένοι γιατί θεωρούμε ότι η κυβέρνηση μας εμπέζει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή μας από την πρώτη στιγμή, εξακολουθεί να είναι, κανένα δεν προσπαθούμε να καλύψουμε και δεν το έχουμε ανάγκη γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων όχι μόνο είναι υπέρ του εμβολιασμού, αλλά καταβάλει ο κάθε ένας από εμάς, ενώ θα έπρεπε ξαναλέω να είναι ευθύνη του κράτους, προσπάθεια να μελετήσει, να παρακολουθήσει, ώστε στους ασθενείς να απαντάει ερωτηματικά, να αντιμετωπίζονται φόβοι και δισταγμοί, γιατί και οι ίδιοι μόνο τώρα. Οι άνθρωποι μα, αν έχουμε δεν απορίες, έχουν πού να θα εγώ σας λέω δεν θα πάμε στο συνεργείο της γειτονιάς, στο Βουλκανιζατέρ. Το πρόβλημα είναι ότι, ότι δεν έχει εξασφαλιστεί η συνεχής ενημέρωση με οργανωμένο τρόπο για το σύνολο των γιατρών και είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός από εμάς. Και το δεύτερο είναι ότι σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία δεν υπάρχουν οικογενειακοί γιατροί εκεί που είναι κοντά και πρέπει ο άλλος να αναζητήσει τον γιατρό του. Σας το λέω, εγώ είμαι ψυχίατρος σε δημόσιο νοσοκομείο και με αναζητούν οι ασθενείς μου εμένα γιατί δεν έχουν οικογενειακό γιατρό για να μπορέσω να τους απαντήσω σε ερωτηματικά, να ξεπεραστούν φόβοι και δισταγμοί. Άστε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.